Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Τελικά ο Ολυμπιακός δεν πήρε τους 3 βαθμούς από τον αγώνα με την ΑΕΚ. Έτσι παραμένει στους 50 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ έχασε οριστικά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Δεν αφαιρούνται 3 βαθμοί, μηδενίζεται όμως στο λόγο παιχνίδι, το οποίο κερδίζει ο Ολυμπιακός με 3-0 και 3-0 στους βαθμούς. Βέβαια δεν έχει βγει ακόμα η απόφαση για την ΑΕΚ και καταλαβαίνετε ότι εκεί θα έχουμε για τον ΠΑΟΚ οδυνηρή τιμωρία. Μείον 9 βαθμούς ή 6 και βεβαίως βαρύ πρόστιμο για τον πιστολέρο Ιβάν Σαββίδη. Θέλω να πω το εξής. Η βαθμολογία ύστερα από την απόφαση που πάρθηκε στο διαιτητικό δικαστήριο έχει ως εξής. Πρώτη η ΑΕΚ με 53 βαθμούς. Δεύτερος ο ΠΑΟΚ με 52, τρίτος ο Ολυμπιακός με 50. Βέβαια όπως είπαμε ο ΠΑΟΚ έχει ακόμα μία τιμωρία που έρχεται, μείον 9 ή μείον 6 βαθμούς. Και αυτό σημαίνει πολλά. Θα δούμε όμως τι θα γίνει για όλα αυτά. Διότι ενώ ξαναρχίζει το πρωτάθλημα, επιτέλους το Σαββατοκύριακο, το Brexit είναι πάνω από το κεφάλι της ΕΠΟ και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι ντροπή για την κυβέρνηση, ντροπή για την ΕΠΟ. Μια ΕΠΟ η οποία δεν έχει μιλήσει και όλοι ζητούν τώρα τον αποκεφαλισμό του Προεδρείου. Και δίκαια. Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα.